Πείτε μας τι διευθετήσεις έχουν γίνει στην τροχαία κίνηση και πώς θα επηρεαστούν οι οδηγοί. Όντως τα μέτρα είναι αυξημένα. Αρκετές υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα όσον αφορά γενικότερα τον όλο σχεδιασμό. Τώρα, από πλευράς του οδικού δικτύου, θα πρέπει να σημειωθεί, όπως έχει αναφερθεί και στην ανακοίνωσή μας, η οποία είχε εκδοθεί και Σαββάτων και Κυριακήν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρξουν και υπάρχουν κατά διαστήματα αποκοπές δρόμων τόσο στην επαρχία Λάρνακας, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας και εντός της Λευκωσίας. Προς τους οδηγούς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να δείξουν τη δέουσαν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών μας που βρίσκονται καθήκον στα διάφορα σημεία. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί σίγουρα από τη μια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέτρα ασφαλείας, από την άλλη να υπάρχει τροχή ή διευκολύνσεις όσον αφορά γενικότερα το οδικό δίκτυο, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει μεγάλος χρόνος καθυστέρησης, παρόλο που αντιλαμβάνεστε θα υπάρχει κάποιος χρόνος που θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση σε σχέση με το καθήκον αυτό, το οποίο είναι ύψιστης σημασίας. Και η όλη κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από πλευράς της αστυνομίας. Η τροχέα βρίσκεται επιποδός, με αρκετά μέλη να βρίσκονται καθήκον και μοτοσυκλετιστές, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις οποιασδήποτε αποφάσεις ή στις οποιασδήποτε αλλαγές δρομολογίων για διευκόλυνση της τροχιάς κίνησης. Κύριε Αγγελίδη, ο λόγος που δεν έχουν ανακοινωθεί ποιοι δρόμοι ακριβώς θα κλείσουν είναι για λόγους ασφαλείας. Ακριβώς γι' αυτόν και επικεντρωνόμαστε και αναφέρομαι στην ανακοίνωση ότι οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών μας που βρίσκονται καθήκον σε διάφορα σημεία. Αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα ασφάλειας, ενδεχομένως σε κάποια δρομολόγια να υπάρξει κάποια αλλαγή. Εκεί που είναι δυνατόν να υπάρξουν εναλλακτικά δρομολόγια, αυτό γίνεται. Εκεί που αναμένεται να υπάρχει κάποια τροχαία κίνηση, βεβαίως γίνονται αναλογές συστάσεις και προς τα μέλη μας, έτσι ώστε να διευκολύνουν τον κόσμο. Κύριε Αγγελίδη, έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο ο Αιγύπτιος πρόεδρος σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας? Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα ασφαλείας. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω στο γενικότερο πλαίσιο και το αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Με όλες τις υπηρεσίες να βρίσκονται επίποδος. Γενικότερα, η αστυνομία σήμερα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα αυξημένα μέτρα θα συνεχιστούν και αύριο, φαντάζομαι. Βεβαίως, μάλιστα, ναι. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, κύριε Κωνσταντίνο, από την άφιξη, την παραμονή, τις διακινήσεις και την αναχώρηση των επισήμων. Μέχρι και την αναχώρηση των επισήμων. Μάλιστα. Θα είναι εδώ και η Ρεάλ Μαδρίτης, Άνδρεα, και αυτό επηρεάζει, φαντάζομαι, τους σχεδιασμούς αστυνομίας. Ναι, έχουν ληφθεί όλα υπόψη. Αυτές τις μέρες σίγουρα η αστυνομία βρίσκεται επιποδός για όλα αυτά τα καθήκοντα τα οποία υπάρχουν.